Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την εισαγωγή, για την παρουσία σας εδώ πέρα. Αυτό που βλέπετε τώρα στην οθόνη είναι ένα λάθος. Προήλθε από ένα λάθος σε ένα πρόγραμμα του υπολογιστή μου και είναι το πιο ωραίο λάθος που έχω δει ποτέ, έτσι, το αποτέλεσμα αυτό, και νομίζω που θα ξαναδώ. Περίπου ένα χιλιόμετρο, 1,5 μακριά από το γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και το πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου πράγμα εκεί πέρα δεν είναι αυτό το άγαλμα του Αρτεμισίου με τους διάφορους αρχαιολόγους που τσακώνονται αν είναι όντως ο Δίας ή ο Ποσειδώνας με την Τρίαινα ή ο Δίας με τον Κεραυνό, ούτε η μάσκα του Αγαμέμνονα, η οποία είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το διαβρωμένο από μέταλλο, το οποίο φτιάχτηκε περίπου τον 2ο αιώνα π.Χ. Είναι περίπου σαν ένας υπολογιστής Mac Mini, περίπου ένα τόσο κομμάτι, φανταστείτε το. Και είναι το καταπληκτικό ότι αυτό το κομμάτι από διαβρωμένο μέταλλο έχει και άλλα σχετικά πράγματα με έναν τέτοιο υπολογιστή εκτός από το μέγεθός του. Είναι, ή μάλλον στην πραγματικότητα ήταν, ένας υπολογιστής. Σε αντίθεση με τον υπολογιστή που σας έδειξα πριν, ήταν φορητός υπολογιστής και μπορούσε να οδηγήσει και δύο οθόνες. Ο υπολογιστής ο άλλος που έχω οδηγεί μόνο μία. Επιπλέον είχε υποστήριξη για τρισδιάστατη απεικόνηση και μπορούσε να κάνει υπολογισμούς, οποίους σήμερα μπορούμε να κάνουμε μόνο με διαφορικές εξισώσεις. Όσο διάβαζα γι' αυτό τον μηχανισμό, πώς ήταν φτιαγμένος, πώς ήταν σχεδιασμένος, μπορούσα να δω ότι είχε κοινά πράγματα με στοιχεία που βλέπουμε σήμερα, στο πώς σχεδιάζουμε ηλεκτρονικά κυκλώματα, στο πώς σχεδιάζουμε υπολογιστές, στο πώς βελτιστοποιούμε, κάνουμε πράγματα στον υπολογιστή μας να τρέχουν πιο γρήγορα και πώς σχεδιάζουμε λογισμικό συνολικά. Τι θα δούμε σήμερα μαζί? Τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα την σύγχρονη ιστορία αυτής της συσκευής, γιατί δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το αρχαίο παρελθόν της. Το δεύτερο, θα περιγράψω το τι κάνει αυτή η συσκευή και επιπλέον θα δείξω το πώς δουλεύει η συσκευή αυτή, φτιάχνοντας έναν εξομοιωτή με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, δηλαδή λογισμικό το οποίο ο καθένας μας μπορεί να δει, να διαβάσει, να αλλάξει, και το οποίο έχω φτιάξει για να μπορέσω να καταλάβω εγώ προσωπικά πώς δούλευε αυτός ο υπολογιστής. Πάμε τα πράγματα πίσω. Πίσω στο σύγχρονη εποχή του, στο 1900, λίγο πριν από το Πάσχα, μία ομάδα από 6 σφουγγαράδες και περίπου 22 ναύτες ξεκίνησαν από την Σύμη. Βλέπετε ότι είναι ένα έρημο σχετικά νησί, πάνω σε δύο καΐκια. Ακολούθησαν αυτοί εδώ πέρα την διαδρομή μέχρι την ακτή της Αφρικής για να βρουν σφουγγάρια. Στο ταξίδι της επιστροφής τους συνάντησαν κακοκαιρία, ανάμεσα στα, όπως ξέρετε, πολύ κακό καιρό τον οποίο βγάζει ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Και έτσι πήγανε και βρήκαν καταφύγιο στα Αντικήθυρα, στο ανατολικό εδώ πέρα τμήμα που βλέπετε σημειωμένο με την τελεία. Προσέξτε τα βράχια τα οποία βρίσκονται εδώ πέρα, τα οποία είναι επικίνδυνα και έχουν ρόλο στην ιστορία μας. Καθότι νίστευαν οι ναυτικοί μας, μια και πλησίαζε το Πάσχα, είχαν μπει πια στη Σαρακοστή, μια ομάδα από αυτούς πήγε σε το ακροτήρι Γλυφάδα ή Βλυχάδια, το οποίο βρίσκεται εκεί κοντά, για να βρούνε τα γνωστά μας θαλασσινά τα οποία μπορούσαν να φάνε. Όταν ανέβηκαν από πάνω, ένας από τους δίτες, ο Ηλίας Σταδιάτης, βγήκε τρομαγμένος και άρχισε να λέει ότι είδε μέσα μία νεκρή γυναίκα και ένα άλογο. Ο καπετάνιος είχε ξανακούσει τέτοια πράγματα, διότι αυτά συνέβαιναν δυστυχώς στους Ουγγαράδες εκείνη την εποχή, θεώρησε ότι ήταν το αποτέλεσμα της υποξίας. Παρ' όλα αυτά, όταν βούτυξε και αυτός, βρήκε κάτω τα υπολείμματα από ένα καράβι και γύρισαν η ομάδα αυτή πίσω, μίλησαν με την κυβέρνηση, συνεννοήθηκαν να πάρουν και κάποια αμοιβή για να μπορέσουν να οργανώσουν μια υπηρεσία, την ανέλγηση του πλοίου. Γύρισαν λοιπόν το 1900 σε μία από τις πρώτες ανελκύσεις που είχαν να κάνουν με την αρχαιολογία. Ήρθε μαζί τους και ένα πλοίο από το πολεμικό ναυτικό, το πλοίο Μικάλη, για να μπορέσει να τους βοηθήσει να σηκώσουν τα βαριά πράγματα από το βάθος της θάλασσας. Αλλά αυτό ήταν δύσκολο, διότι ήταν σε περιοχή στην οποία δεν μπορούσε να πλησιάσει και έτσι γύρισε άπρακτα, με τα νέα όμως και τα πρώτα ευρήματα. Οι ναύτες αυτοί δούλεψαν περίπου 9 μήνες με πρωτόγονο εξοπλισμό, σαν το σκάφανδρο αυτό το οποίο βλέπετε, κάτω από πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς ένας πέθανε κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής και δύο έμειναν παράλυτοι για όλη τους τη ζωή. Τα πράγματα, τα ευρήματα από την αποστολή γύρισαν πίσω στην Αθήνα και φυλάχτηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εδώ βλέπετε
μια φωτογραφία από την εποχή εκείνη. Ανάμεσα σε αυτά ήταν ένα κεφάλι το οποίο περιγράφεται σαν το κεφάλι του φιλοσόφου, αυτός ο έφηβος των αντικειθήρων. Και ανάμεσα σε αυτά και τον ενθουσιασμό που είχαν προκαλέσει αυτά, πήρε σχεδόν 2 χρόνια μέχρι κάποιος να δει κάτι που έμοιαζε με γρανάζια σε ένα κομμάτι από το οποίο είχαν ανασύρει και ήταν άγνωστη προέλευση, αλλά φαίνονταν καθαρά κάποια γρανάζια απάνω εκεί. Οι αρχικές θεωρίες άρχισαν να λένε ότι ήταν ένα παράδειγμα ενός αστρολάβου. Τι είναι ο αστρολάβος? Μας επιτρέπει να δούμε τις θέσεις των αστέρων και να μπορούμε μέσω αυτού να βρούμε και την τοπική ώρα ή το γεωγραφικό μας μήκος. Γύρω στο 1950, ο μηχανισμός αυτός, φανταστείτε, πέρασαν 50 χρόνια, τράβηξε την προσοχή ενός επιστήμονα από το Yale, ενός πραγματικά πρικισμένου επιστήμονα, του Derek De Solla Price, ο οποίος άρχισε να το μελετάει. Αυτός, παράλληλα, να σας πω ότι έχει αναπτύξει μια άλλη πολύ σημαντική επιστήμη, ολόκληρη, την επιστήμη της βιβλιομετρίας, πώς μπορούμε να βρούμε κάτι αν είναι σημαντικό ή όχι, κοιτάζοντας ποιοι άλλοι παραπέμπουν σε αυτό. Πέρασε 20 χρόνια της ζωής του μελετώντας συστηματικά το μηχανισμό αυτό. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε πως συνεργάστηκε με έναν επιγραφολόγο για να μελετήσει τα διάφορα κομμάτια της επιγραφές πάνω στον μηχανισμό. Και επίσης ήταν ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε ραδιογραφίες με ακτίνες Χ για να μπορέσει να δει πώς ήταν στο εσωτερικό του αυτά τα κομμάτια. Φυσικά δεν μπορούσε να τα σπάσει και δεν έπρεπε να τα σπάσει, αλλά χρησιμοποίησε ακτινογραφίες για να μπορέσει να τα δει. Εδώ πέρα βλέπουμε τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούσε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εδώ είναι μια από τις ακτινογραφίες τις οποίες είχε βγάλει και βλέπετε πολύ πιο καθαρά τα γρανάζια σε αυτό εδώ πέρα το τμήμα. Δημοσίευσε τα αποτελέσματά του το 1974, φανταστείτε πόση δουλειά μπήκε σε αυτό, έτσι ξεκίνησε το 1950, σε ένα μονογραφία περίπου 70 σελίδων και σωστά κατάλαβε ότι όλο αυτός ο μηχανισμός ήταν κλειστός σε ένα κουτί, το οποίο μπορούσε να το κινεί κανείς με μία μανιβέλα από την μία άκρη και ότι είχε την προς μεριά στην οποία είχε κάποιο δείκτη και κάποιους δείκτες και από την πίσω μεριά. Αυτές είναι οι 2 οθόνες για τις οποίες σας μίλαγα πριν. Επίσης δημοσίευσε ένα μοντέλο για το πώς θεωρούσε ότι δούλευε ολόκληρος ο μηχανισμός. Και μάλιστα είπε ότι υπήρχε ένα μεγάλο γρανάζι απάνω, το οποίο δούλευε σαν διαφορικό, αυτό που έχουν τα αυτοκίνητά μας για να ρυθμίζουν την κίνηση ανάμεσα στους 2 τροχούς. Το οποίο είναι μια μηχανική κατασκευή, την οποία δεν την ξαναβλέπαμε παρά μόνο 1000 χρόνια μετά. Αυτή η θεωρία τελικά δεν ίσχυσε, αλλά αυτός ο τρόπος μελέτης του μηχανισμού, πώς βάζουμε δηλαδή τα γρανάζια να κινεί το ένα το άλλο, είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι τις μέρες μας. Πιο πρόσφατα, μια διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε τον μηχανισμό αυτό χρησιμοποιώντας ακόμα πιο σύγχρονη τεχνολογία και δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature το 2006 και το 2008. Και μέσω αυτών νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε πια πάρα πολύ καλά τι ήταν και πώς δούλευε αυτός ο μηχανισμός και πάνω εκεί βάσισα την κατασκευή αυτή την οποία έφτιαξα. Βασίζουν οι επιστήμονες την δουλειά τους πάνω σε 82 κομμάτια από τον μηχανισμό, το οποίο μελέτησαν φυσικά με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και για να μπορέσουν να καταλάβουν τι γινόταν μέσα εκεί, χρησιμοποίησαν ψηφιακές ραδιογραφίες, τρισδιάστατη μικροεστιακή υπολογιστική τομογραφία, γλωσσοδέτης έτσι, και επίσης υπολογιστική τομογραφία, το αντίστοιχο που κάνουμε και στους ανθρώπους για να μπορέσουμε να δουν πώς είναι μέσα, το κάνανε πάνω στο μηχανισμό. Και βλέπετε εδώ πέρα μερικά από τα αποτελέσματα, βλέπετε πόσο πιο καθαρά είναι σε σχέση με αυτά τα οποία είχε ο Price το 1950. Εδώ πέρα βλέπετε ένα κομμάτι το οποίο το έχουν βάλει πάνω στον μηχανισμό αυτό. Λέγεται Blade Runner X-Ray. Βγάζει αυτές τις ακτινογραφίες από διάφορες γωνίες. Επίσης, συνεργασία με μια εταιρεία, τη Hewlett Packard, χρησιμοποίησαν μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει να ανακατασκευάσουμε το μηχανισμό και να έχουμε ένα ψεύτικο φως, το οποίο το κινούμε εμείς και να το φωτίζει από διάφορα σημεία, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έτσι, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν να το κάνουμε στην πραγματικότητα. Με βάση αυτά και πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, λεπτομερή από κρυπτογράφηση των επιγραφών, μπορέσαν να καταλάβουν τα διάφορα γράμματα σε διάφορα σημεία. Με κόκκινο εδώ πέρα βλέπετε αυτά τα οποία είναι αποκρυπτογραφημένα και με μπλε αυτά τα οποία έχουν μαντέψει. Έτσι, κάποια κόκκινα τα είδανε και μετά συμπληρώσανε με μπλε αυτά τα οποία πιστεύανε ότι ήταν οι υπόλοιπες λέξεις. Από το 1α θεωρούν ότι εδώ πέρα έγραφε επίθεια. Και επίσης το άλλο που βρήκανε είναι και το εγχειρίδιο χρήσης, όπως έχουμε στις μέρες μας, το οποίο ήταν πάνω στις πόρτες του μηχανισμού αυτού. Έτσι, ο υπολογιστής είχε το εγχειρίδιο χρήσης πάνω στις πόρτες του.
Με βάση αυτά, θεώρησαν και είπαν τι κάνει αυτός ο μηχανισμός. Εδώ πέρα βλέπετε περίπου το μοντέλο, το οποίο μοιάζει αρκετά μακροσκοπικά με αυτό το οποίο έχει προτείνει ο Price, καθώς και ένα μοντέλο της λειτουργίας του, βασισμένο σε οτιδήποτε είχε βρεθεί μέχρι τότε. Εδώ πέρα είναι παρόμοιο σε επιφανειακά με αυτό που είχε προτείνει ο Price, έτσι διάφορα γρανάζια τα οποία κινούν άλλα, αλλά αυτό είναι επιφανειακή ομοιότητα. Στην πραγματικότητα αυτό το διαφορικό δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ένας άλλος μηχανισμός, κατά τη γνώμη μου, εξίσου εντυπωσιακός. Τι κάνει αυτός ο μηχανισμός, έτσι, τι ήταν όλα αυτά τα γρανάζια και για ποιο ρόλο υπήρχαν εκεί πέρα. Τύχη μπρος πλευρά, είχε έναν δείκτη, ο οποίος κινούνταν σύμφωνα με το Αιγυπτιακό ημερολόγιο. Αυτό αποτελείται από 365 μέρες, 12 μήνες των 30 ημερών, λίγο πιο τακτικά από το δικό μας, με τον Κουτσοφλέβαρο, και 5 ακόμα παραπανήσιες μέρες. Βασιζόταν στο κάθε πότε ανατέλει το άστρο ο Σύριος. Υπήρχε επίσης μια κλίμακα πάνω, η οποία μάλλον μπορούσε να κινείται κατά μία θέση κάθε 4 χρόνια και μπορούσαν να τη σταθεροποιούν έτσι το ημερολόγιο να προσαρμόζεται ανάλογα με το χρόνο, το έτος στο οποίο βρισκόταν. Ένας δεύτερος δείκτης εσωτερικά ήταν γραμμένα πάνω τα ονόματα τα ελληνικά του ζωδιακού κύκλου και έδειχνε τη θέση της Σελήνης μαζί αντίστοιχα με το αντίστοιχο θέση πάνω στο ζωδιακό κύκλο, τον λεγόμενο ανομαλιακό μήνα. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτό μπορούσε να πάρει υπόψη του και το ότι η Σελήνη κινείται με μεταβλητό ρυθμό ανάμεσα από τη μία έκλειψη της Σελήνης μέχρι την άλλη και επίσης ότι αυτό η Σελήνη δεν κάνει κύκλο γύρω από τη Γη, είναι πάνω σε μία έλλειψη και αυτή η έλλειψη περιστρέφεται γύρω από τη Γη κάθε 9 χρόνια. Και αυτό το κομμάτι το λάβανε υπόψη του αυτός ο μηχανισμός. Οπότε έδειχνε διαφορετικά τη θέση της Σελήνης, ανάλογα με τη θέση της πάνω στην έλλειψη αυτή και ανάλογα με την περιστροφή της έλλειψης γύρω από τη Γη, η οποία παίρνει τόσο πολύ καιρό να γίνει. Επίσης μπορούσε να δείξει την φάση του φεγγαριού, καθώς και την αντίστοιχη θέση μεταξύ της Σελήνης και του ηλίου. Έτσι, όταν έχουμε πανσέλινο, τα δύο σώματα είναι διαμετρικά απέναντι μεταξύ τους, ενώ στο νέο φεγγάρι είναι πολύ κοντά η Σελήνη με τον ήλιο, γι' αυτό και τη βλέπουμε στον ουρανό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μη φοβηθείτε από αυτό, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο δύσκολος είναι αυτός ο υπολογισμός, έψαξε ένα πρόγραμμα σύγχρονο το οποίο τον κάνει και αυτό εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμα, είναι πώς δουλεύει ένα σύγχρονο τέτοιο πρόγραμμα. Μόνο για την φάση της Σελήνης, όχι όλα τα άλλα. Υπάρχει ένα σχόλιο στο σώμα αυτού του κώδικα, το οποίο λέει δεν χρειάζεται να το καταλάβετε αυτόν τον κώδικα και πραγματικά δεν χρειάζεται, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, οι τρόποι με τους οποίους σκέφτηκαν οι αρχαίοι Έλληνες για να το υλοποιήσουν. Εδώ πέρα είναι το μπροστινό κομμάτι του μηχανισμού, όπως το ανακατασκεύασα στον υπολογιστή. Βλέπετε το Αιγυπτιακό ημερολόγιο με τις παραπανήσιες μέρες, στο εσωτερικό το ζωδιακό κύκλο και επίσης τους δύο δείκτες με τον ήλιο και τη Σελήνη. Έτσι, ο ήλιος και η Σελήνη, και βλέπετε είναι κομμένη λίγο η Σελήνη, γιατί μας δείχνει ότι έχει αρχίσει να χάνεται σιγά-σιγά. Και βλέπουμε και τη σχετική του θέση, ότι ο ήλιος είναι εδώ, η Σελήνη είναι περίπου σε αυτή τη θέση. Οπότε εδώ βλέπουμε ένα αντίστοιχο όπως το έχει κάνει ένας μηχανικός, ο Wright, και αυτό είχε μάλιστα την θεωρία ότι έδειχνε και άλλους πλανήτες και γι' αυτό βλέπετε και άλλους δείκτες από πίσω. Αλλά φαίνεται εδώ πέρα η Σελήνη και φαίνεται ότι ο τρόπος που ήταν κατασκευασμένος ήταν με ένα σφαιρίδιο, το οποίο από μια μεριά ήταν μαύρο και από την άλλη άσπρο, και καθώς περιστρεφόταν μπορούσε να μας δείχνει αν είναι πανσέλινος ή σε κάποια φάση της Σελήνης. Και αυτό είναι το κουμπί το οποίο μπορούσε να περιστρέψει για να κινηθεί όλος ο μηχανισμός, έτσι, τροφοδοσία του μηχανισμού. Στο πίσω μέρος υπήρχαν μια σειρά από στοιχεία τα οποία μπορούσε να δει κανείς. Τα δύο μεγάλα ήταν διατεταγμένα σπυροειδώς, δηλαδή ο δείκτης κινούνταν μέσα και έβγαινε λίγο-λίγο προς τα έξω, όπως έκανε τον κύκλο, μέχρι να φτάσει στο έξω κομμάτι. Και αυτό το πράγμα τι κάνει, αυξάνει την ανάλυση της οθόνης. Έτσι λέμε, θέλουμε οθόνες μεγαλύτερη ανάλυση. Φανταστείτε ότι αν αυτά ήταν στριμωγμένα σε έναν μόνο κύκλο, δεν θα μπορούσαν να φαίνονται τα διάφορα γράμματα που είναι σε όλα τα σημεία. Ενώ με αυτή τη σπυροειδή απεικόνηση είχαν καταφέρει να έχουν μια οθόνη υψηλότερης ανάλυσης. Αυτό εδώ πέρα μας δείχνει τη μέρα και την ώρα στην οποία θα γίνει έκλειψη ηλίου και σελήνης. Έτσι, ακόμα πιο εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου, αυτά που δείχνει το μπρος κομμάτι. Πού βασίζεται αυτό, υπάρχει ένας κύκλος που λέγεται ο κύκλος Σάρος, ο οποίος αποτελείται από 223 και 1 τρίτο συνοδικούς μήνες. Μήνες δηλαδή που κάνει το φεγγάρι ένα ολόκληρο κύκλο γύρω από την Γη. Ο μικρός κύκλος, αυτός που βλέπετε εδώ πέρα, έχει και εδώ άλλο ένα δείκτη, ο οποίος αντιστοιχούσε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κύκλο που κρατάει 54 χρόνια,
και μας δείχνει ότι κάθε τέτοιο κύκλο πρέπει να προσθέσουμε συγκεκριμένες ώρες στην ώρα που θα γίνει η έκλειψη σελήνης ή η έκλειψη ηλίου. Να παρατηρήσω εδώ πέρα κάτι, ότι ο μηχανισμός αυτός δεν υπολογίζει με μαθηματικό τρόπο πότε θα γίνει έκλειψη ηλίου και σελήνης. Έτσι, αυτά είναι όλα γραμμένα πάνω στην οθόνη και πάει και όταν φτάσει ο δείκτης πάνω σε αυτό το σημείο, ξέρουμε ότι θα γίνει έκλειψη ηλίου ή έκλειψη σελήνης. Και καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχει την εποχή έκλειψη να μπορείς να προβλέψεις την έκλειψη ηλίου. Αυτό το χρησιμοποιούμε και στις μέρες μας. Υπάρχουν συσκευές, σαν αυτή εδώ πέρα που σας δείχνω, οι οποίες τους δίνει κανείς μία είσοδο και στέλνουν, έχουν έναν πίνακα μέσα με τις τιμές και μας δίνουν το αποτέλεσμα. Αυτή εδώ πέρα υπολογίζει ημίτονο και συνημίτονο. Της δίνεις μία γωνία και σου δίνει το συνημίτονο αυτής της γωνίας. Το ίδιο αυτό πράγμα υπήρχε μέσα στο μηχανισμό αυτό. Ένας τρόπος να δίνουμε μία είσοδο και να έχει έτοιμα τα αποτελέσματα και να μας τα δώσει προς τα έξω. Το δεύτερος δείκτης που υπήρχε στην πίσω όψη είχε να κάνει με το πολιτικό ημερολόγιο. Το ημερολόγιο δηλαδή το οποίο θέλουμε να έχουμε για να μπορέσουμε να ζούμε στη ζωή μας. Όχι, δεν μας νοιάζουν τι κάνουν τα ουράνια σώματα, αλλά μας νοιάζει πότε μπορούμε να σπείρουμε, πότε να θερήσουμε, πότε να τριγύσουμε. Αυτό θέλουμε να βασίζεται κυρίως στην σελήνη, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ρολόι το οποίο μπορούμε να έχουμε γύρω μας και να βλέπουμε πού βρισκόμαστε. Αυτό όμως έχει την κακή συνήθεια να μην ταιριάζει με το πόσο κρατάει ένας χρόνος. Έτσι, ένα πραγματικό έτος δεν διαιρείται ακριβώς με αυτόν τον συνοδικό μήνα, όπως λέγεται, από το σημείο που φτάνει η σελήνη στο ίδιο σημείο, το τροπικό έτος, κουνιέται λίγο-λίγο και ο Μέτωνας, ένας Αθηναίος αστρονόμος, έφτιαξε ένα ημερολόγιο το οποίο βασιζόταν σε αυτό το ημερολόγιο. Τι παρατήρησε ο Μέτων? Παρατήρησε ότι 19 τροπικά έτη, πραγματικά δηλαδή έτη σαν αυτά που έχουμε στις μέρες μας, αποτελούνται από 235 συνοδικούς μήνες ή 6.939 μέρες. Δηλαδή ότι κάθε 19 χρόνια το ημερολόγιο ξαναγυρνάει στην αρχική του κατάσταση. Αν έχεις αρκετή υπομονή, θα ξαναδείς το ίδιο ημερολόγιο με αυτό που θα ταιριάξει η σελήνη και θα βρεθεί ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ένας συνοδικός μήνας είναι περίπου 29,5 μέρες και έτσι μερικοί μήνες, 125 πρέπει να έχουν 30 μέρες και άλλοι, σύμφωνα με τον Έντονα, 110, να έχουν 29 μέρες. Τι κάνει γι' αυτό? Σβήνει μια μέρα κάθε 64 ή 65 μέρες. Οπότε ένας χρόνος, αυτό το ημερολόγιο του Μέτων, έχει 12 μήνες και είναι 11 μέρες μικρότερο από το κανονικό έτος, αυτό το οποίο θέλουμε για να μπορέσουν οι εποχές να είναι στη θέση τους. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να προσθέσουμε ένα καινούριο μήνα κάθε 3 χρόνια. Το αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε στις μέρες μας, προσθέτοντας μέρες στο Φλεβάρι, έτσι. Αργότερα, ο Κάλυπος παρατήρησε ότι ακόμα μια μερούλα έλειπε και έπρεπε να προστίθεται κάθε 76 χρόνια. Δυστυχώς τα ουράνια σώματα δεν μας κάνουν το χατήρι να είναι εύκολα στους υπολογισμούς τους. Εδώ πέρα είναι πώς είναι οργανωμένο το σχήμα αυτό. Αντίστοιχος πίνακας, έτσι ξαναχρησιμοποιούν την ίδια λογική. Έχει 235 μήνες απάνω με τα ονόματά τους, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο των 19 χρόνων. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τους μήνες που επαναλαμβάνονται, έτσι τα ίδια ονόματα στα διάφορα σημεία. Και τα μέρη στο εσωτερικό μας δείχνουν επίσης τη μέρα την οποία πρέπει να αφαιρέσουμε και το μήνα πρέπει να προσθέσουμε αντίστοιχα. Έτσι εδώ πέρα βλέπετε τις διάφορες μέρες που πρέπει να προσθεθούν όταν φτάσει ο δείκτης στην αντίστοιχη ακτίνα. Και πάλι εδώ πέρα, με κόκκινο είναι τα λίγα τα οποία έχουν μπορέσει να αποκρυπτογραφήσουν, με μπλε είναι τα υπόλοιπα που έχουν μαντέψει. Εδώ έχει πολλά κόκκινα, εδώ βλέπετε όλα αυτά είναι μπλε. Αλλά επειδή ήταν σε ακτίνες, με τα λίγα κόκκινα λέμε δεν μπορεί, αυτά θα πρέπει να είναι τα μπλε τα σωστά. Επίσης υπήρχε ένας μικρότερος δείκτης, ο οποίος μας έδειχνε την προσαρμογή που να κάνουμε για το ημερολόγιο του Καλύπου, ο οποίος γύρναγε κάθε τέσσερα με τον ημερολόγιο του Μέτωνα. Και ένα δεύτερο μας έδειχνε τα χρόνια τα οποία γίνονταν διάφορες αθλητικές οργανώσεις, έτσι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κάθε 4 χρόνια. Εδώ πέρα είδα μια δεύτερη ομοιότητα με σύγχρονη τεχνολογία λογισμικού. Εμείς στον προγραμματισμό, πολλές φορές, όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα, βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και τα ξαναφτιάχνουμε σε άλλα προγράμματα. Αυτά λέγονται σχεδιαστικά μοτίβα και έχει γραφτεί ένα διάσημο βιβλίο, είναι από τα top bestsellers στο Amazon. Στο χώρο αυτό, το οποίο λέει πως χρησιμοποιούμε σχεδιαστικά μοτίβα. Το ίδιο πράγμα είδα ότι κάνανε και οι αρχαίοι εδώ πέρα. Χρησιμοποίησαν αυτό το σχεδιαστικό πρότυπο της σπήρας σε δύο διαφορετικά μέρη για να κάνουν το ίδιο πράγμα, να αυξήσουν την ανάλυση αυτού που θέλανε. 2.000 περίπου χρόνια πριν δημοσιεύσει αυτή η συμμορία των τεσσάρων, όπως λέγεται, ένας από αυτούς είναι και
συμπατριώτης μας αυτό το βιβλίο. Πάμε στο επόμενο κομμάτι που σας υποσχέθηκα, το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και πώς μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Υπάρχουν δύο τρόποι να φτιάξουμε ένα αντίγραφο μιας συσκευής στον υπολογιστή μας, η προσομοίωση και η εξομοίωση. Στην μία, αυτό που κάνουμε είναι το κάνουμε τον υπολογιστή μας να μοιάζει με αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε, χωρίς όμως να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Στην άλλη, κατασκευάζουμε ένα αντίγραφο μέσα στον υπολογιστή που να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, μηχανικά δηλαδή, να ακολουθεί τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά μπορούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε το πώς δουλεύει ο μηχανισμός. Η απλή προσομοίωση είναι σαν αυτό εδώ πέρα το παράθυρο σε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχω συναντήσει. Τα παντζούρια αυτά δεν είναι πραγματικά, είναι απλώς βαμμένα στον τοίχο και δεν έχουν κανένα ρόλο. Έτσι, αν τα δει κάποιος εξωγήινος, δεν θα καταλάβει για ποιο ρόλο υπάρχουν αυτά τα παντζούρια. Έτσι, σε αντίθεση με πραγματικά παντζούρια. Προσπάθησα λοιπόν να φτιάξω έναν προσομοιωτή στο περιβάλλον Squeak ή Toys. Τι είναι αυτό το πράγμα? Την Squeak είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, βασίζεται σε μια άλλη που λέγεται Smalltalk, αλλά πολύ πιο σύγχρονη και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να τρέξει ίδια σε οποιοδήποτε υπολογιστή. Επομένως, ό,τι υπολογιστή και να έχετε, μπορείτε να την κατεβάσετε και να την χρησιμοποιήσετε. Η Toys, επειδή αυτή η γλώσσα είναι λίγο πιο σύνθετη, είναι ένας τρόπος να προγραμματίζουν σε αυτή άνθρωποι που δεν έχουν πολλή εμπειρία, παιδιά λόγου χάρη. Είναι ένα περιβάλλον οπτικό προγραμματισμού, δηλαδή δεν γράφουμε κώδικα στο πληκτρολόγιο, αλλά με το ποντίκι μας μετακινούμε διάφορα μπλοκ, θα σας δείξω πώς, και με αυτά φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα να δουλέψει. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στην εκπαίδευση. Τα παιδιά αντί να ακούνε θεωρίες, μαθαίνουν κάνοντας πράγματα. Ένας τρόπος μάθησης και έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλα καινούργια περιβάλλοντα με αυτόν τον τρόπο. Κάτι που μπορεί να κάνετε εύκολα να δοκιμάσετε ή να πάτε σε αυτόν τον ιστότοπο, code.org, στο οποίο διάφοροι διάσημοι μπορούν να σας οδηγούν πώς μπορείτε να κυνηγάτε Angry Birds με γουρούνια και είναι απάνω ότι σας δίνουν συμβουλές ο Mark Zuckerberg του Facebook ή ο Bill Gates της Microsoft. Και το έχω δουλέψει με παιδί 8 ετών και έχει μπορέσει και έχει κάνει αυτές τις ασκήσεις και έχει γράψει σύνθετα προγραμματάκια. Σε τι βασίζεται αυτό το περιβάλλον eToys? Σε μια βασική ιδέα, ότι με τον ίδιο τρόπο κατευθύνουμε τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παράγουν τα προγράμματα και κάποιοι τα καταναλώνουν. Το ίδιο το πρόγραμμα μπορούμε εμείς να το επηρεάσουμε και να το αλλάξουμε. Διαφορετικό εντελώς μοντέλο από αυτό που μας θέλει να είμαστε καταναλωτές στα προγράμματα της ταμπλέτας μας, χωρίς να μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Επίσης, τα eToys έχουν γίνει διάσημα γιατί ήταν στο διάσημο υπολογιστή, το μαθητικό υπολογιστή. Και πάνω σε αυτόν τον υπολογιστή, για να μπορέσω να δω και τις δυνατότητές του, κατασκεύασα για πρώτη φορά αυτή την προσομοίωση του μηχανισμού των αντικυθύρων. Ήθελα να δω πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό στην εκπαίδευση και πώς μπορεί το περιβάλλον αυτό, πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με το περιβάλλον αυτό. Τελικά βρήκα ότι ίσως είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό που θέλουμε να κάνουν παιδιά, αλλά παρόλα αυτά μπόρεσε να φανεί τι μπορεί να κάνει αυτός ο υπολογιστής, ο οποίος έχει σχετικά περιορισμένες δυνατότητες με άλλους αντίστοιχους. Σας δείξω εδώ ένα παράδειγμα πόσο καθαρό είναι αυτό το περιβάλλον και πόσο ευέλικτο. Μπορούμε να πάρουμε ένα μενού ή ένα παράθυρο και απλώς με το ποντίκι μας να το στρίψουμε. Αυτό νομίζω σε κανένα από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε δεν μπορεί να γίνει. Και όμως το περιβάλλον αυτό, επειδή αυτά είναι αντικείμενα και όλα τα αντικείμενα μπορούν να στρίψουν, να μεγαλώσουν, να μικρύνουν, μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και με τα κομμάτια που χρησιμοποιούμε για τον προγραμματισμό. Πώς προγραμματίζουμε στο eToys? Κάθε πράγμα είναι ένα αντικείμενο, όπως λέγεται, δηλαδή μπορούμε να επηρεάσουμε αυτό το πράγμα. Έχει ιδιότητες, όπως το μέγεθός του, το χρώμα του, και έχει και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό, να το μετακινήσουμε, να το κάνουμε να φωνάξει και τέτοιου είδους πράγματα. Πώς προγραμματίζουμε? Αλλάζουμε τις ιδιότητές του. Μπορούμε να το κινήσουμε, να το μακρύνουμε, να το μεγαλώσουμε ένα τέτοιο αντικείμενο. Να μερικά από αυτά τα αντικείμενα που υπάρχουν απάνω, κύκλοι, ελλείψεις, διάφορα σχήματα, κάτι που παίζει μουσική, κάτι που εμφανίζει γράμματα, κουμπιά που το θέτουν σε λειτουργία κλπ. Εδώ πέρα είναι πώς μετακινούμε και πώς αλλάζουμε αυτά τα στοιχεία. Εδώ πέρα βλέπετε τις ιδιότητες, έχουν μια έλλειψη και λέει ότι έχει τόση ακτίνα χ, τόση ακτίνα ψ, κοιτάζει στη γωνία 0, έχει αυτό το χρώμα και μπορούμε και να την κάνουμε να κάνει πράγματα, όπως να κροάξει, να προχωρήσει προς τα μπρος κατά 5 βήματα ή να στρίψει κατά 5 μοίρες. Έτσι, είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε με εύκολο τρόπο. Να σας δείξω εδώ πέρα ένα παράδειγμα. Κατασκευάζω ένα σχήμα ζωγραφίζοντας, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα πιο περίπλοκο. Το κρατάω αυτό και αυτό είναι ένα αντικείμενο που μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Έχει αυτό το φωτοστέφανο γύρω του
Και κοιτάξτε, τώρα πιάνω σε ένα σημείο και το αλλάζω με μέγεθος. Πιάνω αλλού και το στρίβω. Και επίσης το σημαντικότερο, μπορώ να ανοίξω ένα τέτοιο κέντρο ελέγχου και να του δώσω εντολές. Προχώρα 5, στρίψε 5. Μπορώ να πάρω αυτές τις εντολές, απλώς τις τραβάω με το ποντίκι, τις βάζω τη μία κατά την άλλη και φτιάξα ένα πρόγραμμα. Πατώντας τώρα το θαυμαστικό, του λέω προχώρα 5 και στρίψε 5. Και μπορώ αυτό το πρόγραμμα να το βάλω να τρέχει συνέχεια και βλέπετε αυτό το τηλεφωνάκι που έφτιαξα κάνει βόλτες στην οθόνη. Εντάξει, αυτός είναι ο προγραμματισμός με το περιβάλλον ήτο. Είναι κάποιοι φοιτητές μας εδώ πέρα και νομίζω παραπονούνται γιατί δεν προγραμματίζουν με τόσο εύκολη γλώσσα και τους παιδεύουμε με Java. Τι δεν έχει το ήτο, δεν έχει περίπλοκες δομές δεδομένων όπως θέλετε, δεν έχει μαθηματικές συναρτήσεις γιατί απευθύνεται σε παιδιά. Έτσι, το οποίο με δέσμευσε και εμένα να φτιάξω κάτι το οποίο μπορούν και παιδιά να το καταλάβουν. Και έτσι, για παράδειγμα, δεν χρησιμοποίησα τριγωνομετρία και διαφορικό λογισμό, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για να κατανοηθεί ο μηχανισμός στη σύγχρονη εποχή. Επομένως, πώς μπορούμε με αυτά τα απλά πράγματα να φτιάξουμε κάτι σύνθετο σαν αυτόν τον μηχανισμό? Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που θέλουμε είναι έναν τρόπο να φτιάξουμε γρανάζια, εντάξει, σαν αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Θέλουμε επίσης έναν τρόπο να τα οργανώσουμε αυτά τα γρανάζια, να τα βάλουμε στις σωστές θέσεις και έναν τρόπο να τα κάνουμε να στρίβουν, το ένα να στρίβει το άλλο. Με αυτά τα τρία απλά πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε όλο το μηχανισμό. Να, εδώ πέρα το απλό πρόγραμμα πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα γρανάζι ολόκληρο από ένα πολύγωνο. Ας το δείξω πώς γίνεται στην πράξη, γιατί δεν χρειάζεται να μπούμε σε όλη τη λεπτομέρεια. Αυτό που γίνεται είναι ότι βάζουμε γραμμούλα-γραμμούλα και βάζουμε τα δόντια αυτά του γραναζιού. Προσθέτω ένα-ένα κομματάκι και μετά το επόμενο και δημιουργείται ένα πολύγωνο το οποίο έχει το σχήμα ενός γραναζιού. Τελείωσε. Εντάξει. Το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι να βάλουμε τα γρανάζια σε συγκεκριμένες θέσεις για να μπορεί να κινείται το ένα με το άλλο. Και απλοϊκά εδώ πέρα έκλεψα λίγο. Δεν χρειαζόταν ο μηχανισμός να χωρέσει το κουτί όπως χρειαζόταν στους αρχαίους Έλληνες. Επομένως είπα θα τα βάζω μόνο σε τέσσερις θέσεις. Βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά του άλλου ή το ένα πάνω στο άλλο. Και με βάση αυτό μπορώ να πω ότι έχω ένα γρανάζι το οποίο θέλω να είναι ανατολικά από το 2 ή δυτικά ή να είναι μαζί με το, να έχουν το ίδιο κέντρο μεταξύ τους. Και με αυτόν τον τρόπο τα τοποθετώ μεταξύ τους στη θέση που θέλω. Έχοντας τα γρανάζια στη διάθεσή μας, και αυτό μας πάει στο πώς δουλεύει ο μηχανισμός, μπορούμε να υπολογίσουμε λόγους, έτσι να κάνουμε διαιρέσεις. Εδώ πέρα βλέπετε το ένα γρανάζι έχει 24 δόντια, το άλλο έχει 16, επομένως μπορούμε να σχηματίσουμε το λόγο 24 προς 16 ή τα 3 δεύτερα. Έτσι κάθε φορά που κάνει το ένα 3 στροφές, το άλλο θα έχει κάνει 2 στροφές. Κάναμε μία διαίρεση. Ευκαιρία να σας πω, δεν είμαι αστρονόμος, δεν είμαι αρχαιολόγος, δεν είμαι μηχανολόγος, επομένως θα μου συγχωρήσετε ό,τι λάθη κάνω από αυτές τις επιστήμες, έτσι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τα γρανάζια να δουλεύουν και να συγχρονίζονται μεταξύ τους, έχουμε δύο απλές περιπτώσεις. Η μία είναι το ένα κουμπάει πάνω στο άλλο και οπότε λέμε το ένα θα ακολουθεί το άλλο. Παρέα, όπου πηγαίνει το ένα θα πηγαίνει το άλλο. Η άλλη περίπτωση είναι αυτά να κινεί το ένα το άλλο και εκεί πέρα θέλει μια απλή εντολή στο πρόγραμμα. Όταν τα δόντια του ενός ακουμπούν το άλλο, να στρίψει και λίγο το άλλο για να σταματήσουν να κουμπάνε. Όταν ξανακουμπήσουν, πάλι να στρίψει λίγο ή να σταματήσει να κουμπάει. Και αυτόν τον τρόπο έχουμε το ένα γρανάζι να κινεί το άλλο. Το δούμε αυτό σαν παράδειγμα. Βλέπετε μόλις το μπλε άρχισε να κουμπάει το κόκκινο, του λέει if overlaps, turn. Και έτσι το ένα σπρώχνει το άλλο. Με αυτό το απλό κώδικα. Δεν υπάρχει τίποτα κρυμμένο. Ακριβώς αυτό που βλέπετε είναι αυτό το οποίο κάνει τα γρανάζια να κινούνται. Έχοντας δει πώς τα απλά μας κομμάτια, έτσι τα γρανάζια, πώς τα τοποθετούμε, πώς τα κάνουμε να στρίβουμε, ας δούμε πώς είναι ολόκληρος φτιαγμένος ο μηχανισμός. Αυτές είναι οι συνδέσεις του μηχανισμού. Εδώ πέρα είναι η μανιβέλα την οποία κινούμε. Κάθε κυκλάκι είναι ένα γρανάζι. Και εδώ είναι η έξοδη του μηχανισμού. Δηλαδή, κινώντας τη μανιβέλα, κάποιος ακολουθώντας αυτή εδώ πέρα τη διαδρομή, υπολογίζουμε πότε είναι η Ολυμπιάδα. Εδώ πέρα παράγεται το μετωνικό ημερολόγιο, εδώ το καλλιπικό ημερολόγιο, εδώ παράγεται ο αστρικός μήνας, εδώ ο εξελιγμός, εδώ ο κύκλος Σάρος, εδώ ο αναμαλιακός μήνας και από εδώ παράγεται σε συνδυασμό αυτών των δύο η φάση της Σελήνης. Εντάξει, όλα παράγονται από ένα κεντρικό γρανάζι το οποίο κινεί όλα τα άλλα και μερικά κινούνται πολλά, έτσι αυτό κινεί αυτά τα δύο. Ένα χαρακτηριστικό άλλο αυτού του μηχανισμού είναι ότι είναι αρθρωτός.
Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να ανοίξετε μια συσκευή. Θα δείτε ότι είναι φτιαγμένη από εξαρτήματα. Έτσι, θυμάμαι μια παλιά τηλεόραση που είχαμε, κάτι είχε χαλάσει. Ήρθε ο τεχνικός, έβγαλε μια πλακέτα, έβαλε μια άλλη και τη διόρθωσε. Το αντίστοιχο συμβαίνει στον μηχανισμό εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποια κομμάτια ξεχωριστά, τα οποία μάλιστα κάποια από αυτά στέλνουν και έξοδο σε άλλα. Έτσι, αυτό στέλνει έξοδο εδώ πέρα και χρησιμοποιείται ξανά. Το ίδιο πράγμα το βλέπουμε σε σύγχρονα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιείται στους υπολογιστές μας, κάνει την πρόσθεση και βλέπετε ότι η έξοδος από το ένα σημείο καταλήγει και χρησιμοποιείται σε δύο άλλα για να μας υπολογίσει το κρατούμενο και το σύνολο. Το ίδιο πράγμα υπήρχε και τότε. Αρχίσουμε να βλέπουμε τώρα σιγά σιγά έναν τους μηχανισμούς. Αυτό είναι το μετονικό, το ημερολόγιο του Μέτωνα. Θέλουμε να κάνει 5 κύκλους κάθε 19 χρόνια. Και αντίστοιχα το ημερολόγιο του Καλύπου, ένα κύκλο κάθε 5 μετονικούς κύκλους και την Ολυμπιάδα αντίστοιχα με αυτά τα γρανάζια. Μπορώ να σας τα διαβάσω ένα-ένα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Μπορούμε όμως να δούμε πώς να τα φτιάξουμε κομμάτι-κομμάτι. Έτσι εδώ πέρα έχω συνδέσει κάποια και λέω τα μεγέθη τους, 224, 570, 240, 64, είναι πόσα δόντια έχει κάθε γρανάζι. Αντίστοιχα πώς τα τοποθετούμε στις θέσεις τους και πώς τα βάζουμε όλα μαζί για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το ημερολόγιο το μετονικό. Το δούμε να δουλεύει όλο αυτό. Βλέπετε γυρνάει το μεγάλο που το κινείται με τη μανιβέλα. Γυρνάει πιο αργά αυτό, είναι από πάνω την ομόκεντρα αυτά τα δύο. Αυτό βγάζει ένα άλλο λόγο, κινεί το πορτοκαλί και μετά το ένα το άλλο μέχρι να φτάσουμε αυτούς τους μεγάλους κύκλους. Ο υπολογισμός των εκλήψεων χρησιμοποιεί τον κύκλο Σάρου, 4 κύκλοι κύκλο Σάρος, 4 κύκλοι 223 μήνες και υπάρχει αυτή αντίστοιχα η αλληλουχία των γρανάζιων από το Β2 στο L1, στο L2, στο M1, στο M3, στο Ε3, στο Ε4, στο F1, στο F2, στο G1. Με όλη αυτή τη διαδρομή υπολογίζεται αυτός ο κύκλος και μας ενδιαφέρει και ο εξελιγμός, έτσι ότι αλλάζει αυτό κατά ορισμένες ώρες κάθε τέτοιο κύκλο και είναι από το G2 στο H1, στο H2, στο I1. Αυτή είναι η άλλη αλληλουχία. Το δούμε και αυτό να τρέχει. Από την ίδια είσοδο πάλι, βλέπετε τώρα κινούνται πολύ πιο αργά τα στοιχεία αυτά για να μας δώσουν τις θέσεις τους πάνω στους πίσω δείκτες. Θυμίζω ότι αυτό θα θέλει πολλά χρόνια για να μπορέσει να δουλέψει. Εδώ πέρα έχω βάλει με πολύ μεγάλη ταχύτητα να κινούνται όλα αυτά. Βλέπετε ότι αυτά που βγαίνουν γύρω-γύρω στη σπήρα κινούνται προς τα έξω. Αυτό κινείται πολύ πιο αργά, αυτό πιο γρήγορα. Και η θεωρία είναι ότι όταν κάτι έφτανε προς τα έξω, το ξαναγύρναγε κάποιος χειροκίνητα προς τα μέσα. Δεν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτόματα. Ελπίζω να έχουμε ζεσταθεί τώρα γιατί θα δούμε κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Θα θυμίζω αυτή την έλλειψη η οποία γυρνάει γύρω-γύρω. Πώς το κάνουμε αυτό το διαβολεμένα δύσκολο πράγμα. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε να δούμε τον μήνα στον οποίο χρειάζεται η σελήνη να φτάσει ξανά στο ίδιο σημείο. Αυτό παίρνει 19 χρόνια και είναι αυτή η αλληλουχία των γρανάζιων η οποία το κάνει από το B2 στο C1, στο C2, στο D1, στο E2. Και έτσι τελικά το E2 είναι κοντά στο κέντρο του B1, είναι κάτι που θα το χρειαστούμε αργότερα. Να το αυτό όλο να δουλεύει. Ξαναβλέπετε, γυρνάει προς τα έξω και ξαναγυρνάει και φτάνει ξανά προς το κέντρο το αποτέλεσμα αυτό. Και αυτό έχει σημασία για την ιστορία μας. Λοιπόν, όπως είπαμε, η σελήνη γυρνάει σε μια ελλειπτική τροχιά, γι' αυτό τη βλέπουμε και μεγαλύτερη και μάλλον μπορεί κάποιος να την παρατηρήσει με λεπτομέρεια μεγαλύτερη και μικρότερη. Δεν έχει κανένα σχέση με το μέγεθος που βλέπουμε εύκολα με το μάτι μας. Και ακόμα χειρότερα υπάρχει ένας κύκλος παλιρροϊκός πάνω στον ήλιο, από ό,τι καταλαβαίνω, ο οποίος κάνει αυτή την έλλειψη να περιστρέφεται κάθε 9 χρόνια. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, έχουμε μια σειρά από γρανάζια τα οποία περιστρέφει το ένα το άλλο. Το ε2 μεταφέρεται προς τα πάνω στο ε5, το οποίο βρίσκεται πάνω στον ίδιο άξονα, το βλέπετε δεξιά. Και μετά το ε5 κινεί το κ1, το οποίο εδώ είναι το δύσκολο του μηχανισμού. Προσέξτε εδώ πέρα, έχει έναν πύρο μέσα σε μία σχισμή. Έτσι ο πύρος είναι στο κάτω, στο κίτρινο γρανάζι, η σχισμή είναι πάνω στο μπλε γρανάζι. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, καθώς κινείται, ο πύρος βρίσκεται άλλες φορές έξω
κοντά στην περιφέρεια και άλλες φορές κοντά στο κέντρο. Τι κάνει αυτό? Αλλάζει την ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται το μπλε γρανάζι. Έτσι, όταν είναι προς τα έξω περιστρέφεται πιο αργά, όταν είναι προς τα μέσα περιστρέφεται πιο γρήγορα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσομοιάσει το αντίστοιχο κομμάτι πώς συμπεριφέρεται η σελήνη. Αυτή η έλλειψη περιστρέφεται όμως, όπως είπαμε. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό εδώ πέρα το σύνολο είναι στερεωμένο πάνω στο άλλο γρανάζι. Και έτσι με τον τρόπο αυτό έχουμε και την περιστροφή της έλλειψης που γίνεται κάθε 9 χρόνια. Έχουμε ένα πρόβλημα βέβαια με αυτό, ότι καθώς περιστρέφεται, πώς θα στείλουμε τα στοιχεία μέσα και πώς θα τα πάρουμε έξω. Αυτό γίνεται με γρανάζια τα οποία είναι σταθερά και ακουμπάνε πάνω στο κίτρινο ή πάνω στο μπλε γρανάζι αντίστοιχα. Ένας μηχανικός υπολογιστών θα έλεγε ότι η σειρά αυτή ενώνει το κομμάτι το υπολογιστικό με το κομμάτι της οθόνης, σαν τα καλώδια με τα οποία παιδευόμαστε εδώ πριν από την ομιλία. Τα πραγματικά γρανάζια, όχι αυτά τα οποία έχω χρησιμοποιήσει, είχαν ακριβώς το σωστό μέγεθος για να μπορέσουν να ταιριάξουν μεταξύ τους, για να φέρουν ακριβώς το σημείο στο οποίο παραγόταν το αποτέλεσμα, για να μπορέσει να ανέβει πάνω και να δουλέψει ο δείκτης. Και αυτό χρησιμοποιείται στις μέρες μας. Οι πλακέτες που έχουν μέσα μας οι υπολογιστές, που έχουν μέσα τους οι υπολογιστές, οι διάφορες διαδρομές ηλεκτρικές, πια επειδή είναι τόσο μεγάλες οι ταχύτητες που τρέχουν οι υπολογιστές, είναι έτσι κατασκευασμένες που να έχουν ακριβώς το σωστό μήκος για να μπορέσουν τα σήματα τα ηλεκτρικά να φτάσουν στη σωστή χρονική στιγμή εκεί που πρέπει. Και το βλέπουμε εδώ πέρα σε στοιχεία που λέει μια εταιρεία πώς κατασκευάζουμε τέτοιου είδους πλακέτες, ότι πρέπει αυτές να έχουν ακριβώς το σωστό μήκος. Να το σύστημα πώς δουλεύει, προσέξτε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, πώς περιστρέφεται και πώς αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής. Έτσι, τώρα πάει πιο αργά, πάει στο κέντρο και πάει πιο γρήγορα. Και όλο αυτό μαζί περιστρέφεται μαζί με το γρανάζι πάνω στο οποίο βρίσκεται. Και βλέπετε εδώ πέρα αυτό πώς κινείται για να μπορέσει να μεταφέρει την κίνηση από το ένα στο άλλο. Έχει αρχίσει, βλέπετε, λίγο-λίγο να μετακινείται προς τα αριστερά, καθώς κινείται η έλλειψη. Το γρανάζι, το πορτοκαλί που βλέπετε, κινείται πάνω σε ένα από τα κάτω γρανάζια για να μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Φανταστείτε, δεν ξέρω, για μένα ήταν πολύ σημαντικό να φανταστώ πώς θα σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το σχεδίαζε αυτό, όταν τα έβαλε αυτά τα κομμάτια να κινούνται μεταξύ τους και άρχισαν να βγάζουν αποτελέσματα. Και κυρίως πώς σκέφτηκε να μπορέσει να τα συνδυάσει όλα αυτά μεταξύ τους, πόσο πειραματίστηκε, πόσο τα σχεδίασε. Στις μέρες μας χρησιμοποιούμε υπολογιστές για να τα σχεδιάσουμε αυτά. Στην εποχή εκείνη δεν είχαν υπολογιστές, έπρεπε να τα κάνει όλα στο μυαλό του ή σχεδιάζοντας κάτι σε μέσα τα οποία ήταν πρόχειρα. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς κινούνται οι μπρος δείκτες. Βλέπετε την κίνηση του ήλιου, την κίνηση της σελήνης, βλέπετε πώς αλλάζει η φάση της σελήνης, έτσι. Μεγαλώνει, πανσέλινος και μικραίνει ξανά. Και ο ήλιος όπως κινείται πάνω στο ζωδιακό κύκλο και στο ημερολόγιο το αιγυπτιακό. Αυτό, όπως είπαμε, η αλλαγή της φάσης της σελήνης γινόταν με μια σφαίρα που ήταν μαύρη και ασημή από την άλλη άκρη. Μπορούσε να είναι ασημένια. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, μπορείτε να πάτε σε αυτήν εδώ πέρα την ιστοσελίδα, το κατεβάζετε και έχω φτιάξει ένα πίνακα ελέγχου, ο οποίος δεν υπήρχε στον αρχικό μηχανισμό, με το οποίο μπορείτε να δείτε τα διάφορα κομμάτια, γιατί δεν είναι ένα κουτί. Μπορούμε να δούμε εμείς στον υπολογιστή μας ένα κομμάτι τη φορά. Επομένως, μπορούμε να δούμε το ημερολόγιο, το κομμάτι με τις εκλείψεις, τους πίσω δείκτες, το μηχανισμό που ακολουθεί την σπήρα και τα διάφορα στοιχεία του μπροστινούς δείκτες και το ημερολόγιο της σελήνης. Θα τελειώσω εδώ πέρα την συζήτησή μας, την ομιλία μάλλον, με μια ερώτηση η οποία με απασχόλησε.
ποιος ήταν ο λόγος που υπήρχε αυτή η συσκευή. Ξανώς να μην μάθουμε ποτέ έτσι, γιατί είναι λίγα τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Κάποιοι είπαν ότι χρησιμοποιούνταν για να προβλέπει τις κλήψεις, γιατί αυτό είχε μεγάλη πολιτική και θρησκευτική αξία. Έτσι, φανταστείτε, πριν από μία μάχη, να μπορείς να πεις ότι τώρα θα γίνει έκλειψη σελήνης και να τη χρησιμοποιήσεις αυτή με τον κατάλληλο τρόπο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι μάχες δεν γίνονται πάντα όταν τις θέλεις. Και πάντως κάποιοι λένε ότι επειδή ο μηχανισμός αυτός ήταν μυστικός, δεν έχουμε διαβάσει αναφορές σε αυτόν αλλού και γι' αυτό το λόγο αυτό εξηγεί γιατί τη μυστικότητα γύρω από το μηχανισμό αυτό. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι χρησιμοποιούνταν για την αστρονομία, για να προβλέπει πάλι τις εκλήψεις και να τους επιτρέψει στους αστρονόμους να βρίσκουν το γεωγραφικό μήκος σε όλο τον πλανήτη. Αλλά οι αστρονόμοι ήδη ήξεραν πώς να υπολογίζουν αυτά τα πράγματα, με πιο απλούς τρόπους τα ξέραν αυτά τα γεγονότα πότε θα γίνουν. Δεν χρειάζονταν ένας αστρονόμος αυτό το μηχανισμό. Άλλοι πάλι είπαν ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για την αυσιπλοεία. Το θέμα όμως ήταν ότι αυτός ο μηχανισμός ήταν πολύ, κατά τη γνώμη μου, λεπτεπίλεπτος για να τον κουβαλάει κανείς σε ένα από αυτά τα πλοία της εποχής εκείνης και πλέον ήταν και υπερβολικός για να το χρησιμοποιήσει κανείς για αυσιπλοεία. Μπορούσε να γίνει με απλούστερα μέσα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, ο μηχανισμός είχε φτιαχτεί για κάτι διαφορετικό. Είχε φτιαχτεί για κάποιον για λόγους για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για εκπαίδευση, για να μπορέσει να διασκεδάσει και ίσως ακόμα πιο σημαντικότερο για να μπορέσει να αποδείξει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι τέτοιο. Γιατί κάποιος hacker εκείνης της εποχής, κάποιος στον οποίο άρεσε, ήταν ερωτευμένος με τους υπολογιστές, θεώρησε ότι μπορεί να φτιάξει μια ωραία επίδειξη, ένα demo, όπως τα λένε οι hacker αυτά. Και νομίζω ότι ένας τέτοιος hacker, γεννημένος πριν από 2.000 χρόνια, αγαπούσε τους υπολογιστές, όπως είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς τους αγαπάτε και τους αγαπώ κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.